Εγγενιάζω σήμερα ένα καινούριο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Εκτός από την τηλεόραση ήταν μία πρόταση δικιά σας. Εκτός από την τηλεόραση λοιπόν, μου είπατε γιατί να μην τα λέμε και μέσω αυτής της σελίδας της κοινωνικής δικτύωσης του Facebook. Ειλικρινά το σκέφτηκα και μου αρέσει αυτή η ιδέα. Διότι εδώ μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί, χωρίς μακιγιάζ στα λόγια, χωρίς παρεθέσεις, χωρίς εισαγωγικά και μπορούμε να λέμε τα πάντα, χωρίς να υπάρχουν ακουστικά στα αυτιά και χωρίς να μας λένε τι πρέπει να πούμε πριν μπούμε στα στούντιο ή όχι. Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ αυτό, αλλά δεν είναι καλύτερα έτσι. Δεν είναι καλύτερα να μπορώ να σας ακούω, να σας βλέπω, να συζητάμε όπως συζητάμε κάθε μέρα και κάθε βράδυ με όλους εσάς, με την ξαδέλφη μου, ξέρω εγώ, από το Καρπενήσι, με τους φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Κρήτη, από παντού. Δεν είναι καλύτερα. Καλύτερα σας βλέπω και μακάρι, όποτε θέλετε εσείς, να έρθετε εδώ στο γραφείο μου, στο σπίτι και να καθίσουμε να κάνουμε και κάποια εκπομπή μαζί. Να μιλήσουμε για την Κέρκυρά μας, για αυτή την Κέρκυρα που την έχουν ρημάξει. Την έχει ρημάξει η Κερκυραϊκή Μαφία. Βέβαια θα μου πείτε ότι τώρα τελείωσαν όλα, διότι η Κερκυραϊκή Μαφία πριν από λίγες μέρες, μετά από μια μεγάλη επιτυχία κάποιων αξιωματικών της ασφάλειας της Κέρκυρας, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Έτσι είναι εν μέρη όμως, διότι μπορεί να είδαμε ένα κατηγορητήριο που έφυγε από την ασφάλεια της Κέρκυρας προς την εισαγγελία της Κέρκυρας, με 64 άτομα, τα 3 έχουν αποβιώσει, 61 λοιπόν. Από αυτούς τους 61 είχαν συλληφθεί 24 μέσα σε μία μισή μέρα, μεγάλη επιτυχία αυτή και μπράβο σε αυτούς που ενήργησαν έτσι, με τέτοια μυστικότητα. Από τους 24, οι 11 προφυλακίστηκαν και οι υπόλοιποι αφέθησαν ελεύθεροι με εγγύηση και με περιοριστικούς όρους και κάποιοι άλλοι τελείως ελεύθεροι, οι οποίοι βέβαια θα δικαστούν όταν θα έρθει η μέρα για να γίνει αυτή η περίφημη δίκη. Τώρα για τους υπόλοιπους 39, δεν ξέρω, ίσως βγούνε αυτές τις μέρες κάποια εντάλματα για κάποιους από αυτούς, αλλά οι καταθέσεις συνεχίζονται ακόμη αυτή τη στιγμή στον ανακριτή της Κέρκυρας. Φίλοι μου, η Κερκυραϊκή Μαφία δεν ήταν αυτή. Ένα κύκλωμα τοκογλυφίας, το οποίο προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του οικονομικά συμφέροντα, χρησιμοποιούσε σύμφωνα με το κατηγορητήριο και όλες αυτές τις παράνομες κακουργηματικές πράξεις οι οποίες αναφέρονται. Η Κερκυραϊκή Μαφία είναι αυτή που έχει καταντήσει το νησί μας έτσι όπως είναι σήμερα. Η Κερκυραϊκή Μαφία είναι αυτή που έχει αναγκάσει κάποιους ανθρώπους να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, να απολύσουν τους υπαλλήλους τους και να φύγουν για έξω. Η Κερκυραϊκή Μαφία είναι αυτή που έχει διώξει τα παιδιά μας από το νησί και τα έχει αναγκάσει να μεταναστεύσουν. Η Κερκυραϊκή Μαφία είναι αυτή που έχει αφήσει τους δρόμους, το νοσοκομείο, το αεροδρόμιο, το λιμάνι, τα πάντα σε αυτό το χάλι που βρίσκεται το νησί το δικό μας. Η Κερκυραϊκή Μαφία είναι αυτή η οποία μας ρουφάει το αίμα, κάθεται στα καφενεία, στους διάφορους δρόμους και στα λιμάνια και στις παραλίες,
απολαμβάνει τον καφέ της με τα λεφτά τα δικά μας, με το αίμα των παιδιών μας, με αυτά ταΐζει τα δικά της παιδιά, τις δικές της οικογένειες και δυστυχώς βρίσκεται έξω. Δεν ακούσαμε τίποτα για αυτούς. Θα μου πεις, Βέργη, ποιος θα μιλήσει για αυτούς? Εγώ προσωπικά μου αρέσει που είμαι φτωχός. Μου αρέσει που είμαι μόνος μου. Μου αρέσει που έχω πάρα μα πάρα πάρα πολλούς φίλους που πραγματικά με αγαπάνε και το δείξανε τις δύσκολες μέρες που πέρασα από μία σοβαρή ασθένεια. Έχω όμως και πάρα πολλούς εχθρούς. Πάρα πολλούς εχθρούς οι οποίοι δεν με πάνε. Δεν με πάνε γιατί. Γιατί έχω αυτή τη γλώσσα. Επειδή τολμάω και τα λέω όλα. Επειδή τολμάω την έρευνα την οποία κάνω να τη δημοσιοποιώ. Όπως έγινε το 93 με κάποια δημοσιεύματα, βάζοντας τότε το χέρι στη φωτιά και χτυπώντας ένα ολόκληρο κατεστημένο. Σε αυτό εδώ το νησί, πάλι τότε με το κογλύφους, με εξουσία, με διαπλοκές, με ανθρώπους διεφθαρμένους, αγωνιστήκαμε. Το 1994-95 πάλι με την Κερκυραϊκή Μαφία, θυμόσαστε τι τραβούσε αυτό το νησί, μόνοι μας. Με κάποιο δήμαρχο του Βορρά μαζί κάναμε αγώνα έτσι. Είμαστε ρομαντικοί. Κάποιοι συνάδελφοι γράφανε τότε ότι είμαστε οι κουκλάν της Κέρκυρας, οι φασίστες, τα φασισταριά, έτσι λέγανε. Μετά το 2000 ξεσκεπάσαμε κάποιον άλλον επίερκο ιερωμένο. Τελικά όλα αυτά που γράφανε ήταν απλές κατηγορίες, απεδείχθησαν στην ακροαματική διαδικασία και ο άνθρωπος αυτός πληρώνει σήμερα για τις πράξεις του. Το 2007 ξεκινήσαμε τον αγώνα για την τοκογλυφία της Κέρκυρας. Πάλι μόνοι μας είμαστε. Δεν ακούσαμε καμία φωνή, δεν διαβάσαμε τίποτα πουθενά. Δεν θυμήθηκε κανένας, μα κανένας, να πει τίποτα. Και όποιος έχει, οτιδήποτε είχε πει, να μας τα πει, για να τα γνωρίσουμε κι εμείς. Μόνοι μας. Μοναχικοί καβαλάριδες. Έτσι είναι ωραία η ζωή όμως. Όταν περπατάς στο πλακόστρωτο, δεν έχει ουσία. Όταν όμως τρέχεις και αγωνίζεσαι να ανέβεις τους αμόλοφους και την άμμο με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα φίδια που μπροστά σου μπορείς να συναντήσεις, διότι δυστυχώς είχαμε και τέτοια και φίδια τα οποία μας δάγκωναν χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι. Έτσι αξίζει η ζωή, έτσι είναι ωραία. Σήμερα, για πρώτη μέρα, θα σταματήσω εδώ, αλλά θα συνεχίσω και ειλικρινά δεν θα φτάσω μέχρι το τέλος χωρίς να ματώσω. Το ξέρω. Οι απειλές έχουν αρχίσει από τώρα, αλλά εγώ θέλω να τους πω ότι δύο πράγματα φοβάμαι. Αυτούς ποτέ. Τα σκουλίκια δεν τα φοβήθηκα ποτέ. Το Θεό και τον καρκίνο φοβάμαι. Και αγαπώ και λατρεύω τον προστάτη του νησιού μας, που πιστεύω προστατεύει όλους εμάς. Όλους τους ανθρώπους. Ενδιαφέρεται και λίγο και για μένα. Εγώ θα ήθελα από σας την αγάπη σας, τα σημειώματά σας,
τα τηλεφωνήματά σας και όποτε θέλετε μπορείτε εδώ στο γραφείο το δικό μου μαζί με σας να βγούμε και να σχολιάσουμε ό,τι θέλουμε. Εκτός από το μεγάλο το γυαλί, θα έχουμε το δικό μας το γυαλί εδώ στο Facebook και στο Corfu News που ανοίγει σε λίγες μέρες. Εγώ σας αγαπώ, εκδηλώστε κι εσείς την αγάπη σας με τα like εάν θέλετε να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Γεια σας.